74 μετανάστες, ανάμεσά τους 20 ανήλικα παιδιά, 19 αγόρια και ένα κοριτσάκι 8 ετών, βρίσκονται αποκλεισμένοι εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων στη Γάβδο από χθες το απόγευμα, οπότε και εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής. Οι μετανάστες που δηλώνουν Αιγύπτιοι είναι καλά στην υγεία τους και φιλοξενούνται προσωρινά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κόρφο με μόνη θέρμανση, μία ξυλόσωμπα. Τους συγκεντρώσαμε σε ένα κτίσμα που υπάρχει εγκαταλελειμμένο στην παραλία στον Κόρφο. Για να μην είναι έξω, οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες. Και κρύο έχει και πολύ και άνεμο ισχυρό. Έμειναν εκεί, διανυχτέρευσαν εκεί και παραμένουν εκεί πέρα περιμένοντας να βελτιωθεί ο καιρός για να μπορέσει να έρθει, να κανονίσει το λιμεναρχείο τη μεταφορά του στην Κρήτη. Η αίθουσα εκεί έχουμε μία ξυλόσωμπα και ζεσταίνονται με τη... Είναι ζεστός ο χώρος. Η δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη τόνισε πως η κατάσταση στη Γάβδο είναι δύσκολη με συνέπεια και η φροντίδα αυτών των ανθρώπων να γίνεται με δυσκολία. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρετε τι γίνεται, ότι στη Γάβδο ο Δήμος Γάβδου και γενικά το νησί στερείται πόρων και ανθρώπινων και οικονομικών και όλα αυτά. Οπότε το να πρέπει να υποστηρίξουμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι είναι και ταλαιπωρημένοι και έχουν ανάγκες, χωρίς τίποτα έρχονται, πρέπει να φάνε. Και για μας είναι δύσκολο. Εξασφαλίσαμε για χτες και για σήμερα και νομίζω και αύριο, επειδή βλέπουμε ότι ο καιρός δεν ξέρω αν θα φτιάξει μέχρι αύριο. Έχουμε φροντίσει να τους παρέχουμε τα στοιχειώδη, έτσι, να είναι άνθρωποι να έχουν να φάνε κάτι, να είναι ζεστά κλπ. Πρόκειται για μία ακόμη καραβιά μεταναστών που εντοπίζεται στο ακριτικό νησί σε μικρό χρονικό διάστημα, με την Δήμαρχο Γάβδου να εκφράζει την ανησυχία της. Αυτό έχει ξεκινήσει κάμποσους μήνες και συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και να μην σας πω ότι αυξάνεται κιόλας. Είναι ένα θέμα που δεν είναι μόνο της Γάβδου. Αυτό το θέμα είναι όλης της χώρας, είναι όλης της Ευρώπης. Mm-hmm. Έχει ανοίξει ένας δρόμος από εκείνη τη μεριά, από τη Γάβδο, μια καινούργια είσοδος, που θα πρέπει να το δει το κράτος και να το αντιμετωπίσει και όπως σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα και φροντίζει για τα σύνορα πάνω και στα ανατολικά όρια κλπ. Θα πρέπει να δει και το νότιο όριο που είμαστε εμείς.